Καλό μεσημέρι, Βαδένα, η καλή εβδομάδα σε εσένα και σε όλους τους ακροατές. Επίσης, ποια γεύση σας άφησε το παιχνίδι του Σαββάτου, Κυριακό? Ναι, σαφέστατα γλυκό του Κυριακή. Από τη μία, ναι, παραμείναμε στην κορυφή της βαθμολογίας, από την άλλη δεν κερδίσαμε το ντέρπι με τα πόρες, που ήταν ο στόχος μας, ο μοναδικός μας στόχος πριν από, πριν από την αρχή του παιχνιδιού. Μείναμε στο ισόπαλο 1-1. Και βεβαίως ήταν ένα παιχνίδι που επισκιάστηκε από το σοβαρό τραυματισμό του Ζαν Τομάς, θα το στερηθούμε για καιρό. Και βεβαίως ήταν το, πέραν από το αγωνιστικό κομμάτι, το τελικό αποτέλεσμα, ήταν ένα μεγάλο πλήν από την βραδιά στο ΑΕΚ Αρένα. Το γεγονός ότι χάνουμε έναν σημαντικό στήκη με τον τρόπο που ήρθε ο τραυματισμός, ένας βιαστικός τραυματισμός, το χάνουμε για καιρό. Να ξεκινήσουμε από αυτόν. Αντιλαμβάνομαι ότι αναμένετε τις ιατρικές εξετάσεις για να δείτε το ακριβές μέγεθος του προβλήματος, αλλά όπως είπες και εσύ, φαίνεται ότι είναι πολύ σοβαρό. Το είπε και ο ίδιος χθες. Επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω, επειδή πριν από λίγη ώρα έβγαλε και ανακοίνωση μέσω social media ο Απόλλωνας για τον Ζωάν, με ευχές διαταχή ανάρρωσης. Τους ευχαριστούμε. Γι' αυτό δείχνουν και το επίπεδο που πρέπει να διέπει την οποιαδήποτε ομάδα σε τέτοιες περιπτώσεις. Κατά τα άλλα, περιμένουμε τις εξελιγμένες ιατρικές εξετάσεις τις οποίες θα υποβληθεί ο Ζωάν και σε συνέχεια θα ενημερώσουμε τον κόσμο και για το πώς προχωράμε τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση του προβλήματος και το χρονικό διάστημα που υπολογίσουμε να μείνει εκτός δράσης. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κάτι ως δεδομένο και γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Σε αγωνιστικό επίπεδο φάνηκε ότι επηρέασε η απώλειά του στο παιχνίδι του Σαββάτου. Επηρέασε και ψυχολογικά, Κυριακό, πιστεύεις? Εντάξει, δεν θέλω να φανεί ότι ψάχνουν σε οποιασδήποτε δικαιολογίες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ομάδα πατούσε καλύτερα μέχρι το διάστημα που, μέχρι το σημείο, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ήμασταν η ομάδα που είχαμε καλύτερη παρουσία στον αγωνιστικό χώρο από το ΑΠΟΕΛ και εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι και ψυχολογικά επηρέασε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να ακούγεται ως ότι ψάχνουμε οποιαδήποτε δικαιολογία, οποιοδήποτε άλλο. Στο δεύτερο ημίχρονο, για αλήθεια είναι ότι πρέπει να αντιστρέψω στο σκορ και μας βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι απάντησαμε άμεσα με μια συγκεκριμένη φάση. Δεν πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα μετά από να έχει το προβάδισμα. Στο τέλος της ημέρας, ναι, μεν είχαμε και οι δύο ομάδες επιθυμία για την νίκη, θέλαμε το τρίποντο, αλλά μείναμε στο ισόπαλο 1-1. Και θα μπορούσαν, το παραδέχτηκα και αμέσως με ότερος του παιχνίδι, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι ακόμη χειρότερα. Επομένως, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις και μένεις, όταν δεν μπορείς να πάρεις το τρίποντο, είναι καλύτερο από το να χάσεις να μείνεις στην ισοπαλία. Πόσο μάλλον σε ένα παιχνίδι τέτοιο, όπως ήταν με την πρώτη ομάδα της βαθμολογίας, να μην ξέρεις αντιμέτωπη με την δεύτερη. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά αυτό το σερί που έτρεχε η ομάδα, το νικηφόρο έσπασε, ωστόσο διατηρείται το αίτητο σας. Δεν ξέρω αν αυτά τα στατιστικά λένε κάτι για τη συνέχεια, κύριε. Εντάξει, το σερί κάποτε, το οποιοδήποτε σερί κάποτε θα έσπασε. Δεν θα μπορούσαμε να πάμε το απόλυτο σε όλη την σεζόν. Ήταν ένα παιχνίδι, δεν πιέμελες αυτό να έχουμε τις πρώτες μας φετινές απώλειες, αλλά από την άλλη είπαμε και πιο πριν, παραμένουμε στην κορυφή, έχουμε νέο ντέρμπι με την ΑΕΛ, εκεί επικεντρώνουμε την προσοχή μας. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να παρουσιαστούμε όπως πρέπει. Η ΑΕΛ προέρχεται από ένα ανέλπιστο με τον τρόπο που διαμορφώθηκε τεχνίστο, διότι έχασε το τρίποντο. Επομένως, το ότι προέρχεται από απώλειες βαθμών την κάνει ακόμη πιο επικίνδυνος αντίπαλο, ούτως ή άλλως. Περιμέναμε ένα παιχνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας, αλλά μέσα στο ΑΕΚ Αρένα θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την έδρα και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης. Να δούμε μετά από 10 αγωνιστικές το πώς θα είμαστε, πώς θα έχουν διαμορφωθεί τα βαθμολογικά δεδομένα. Μάλιστα.
Και κάτι, ένα σχόλιο εκτός από την ανακοίνωση για την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του γηπέδου. Πες μας έτσι κάτι παραπάνω για αυτή. Είναι αύριο στις 7:30 στο χτίμα Μαγκέζη για όλους τους μέτοχους του γηπέδου. Η πρώτη ετήσια Γενική Συνέλευση. Εκεί θα μπορούν να ενημερωθούν και τα πάντα που αφορούν το γηπεδικό ζήτημα. Οι μέτοχοι, οι οποίοι είναι γνωστό και η μεγάλη της συνεισφορά που να φτάσει η ομάδα να αγωνίζεται στο ιδιοκτήτο ποδοσφαιρικό του γήπεδου. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Όπως επίσης, και κλείνω με αυτό, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που και εξαφάνισε τα εισιτήρια για τον Τερκινού Ταποέ, τα εισιτήρια που μας αναλογούσαν, και δημιούργησε μια πάρα πολύ ζεστή, καυτή, ποδοσφαιρικά καυτή ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο, και θέλουμε να τους έχουμε στο πλευρό μας με τον ίδιο τρόπο και στη συνέχεια. Να είστε. Σε ευχαριστούμε, κυρία Κονά. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.